Υπήρχε η ανυποληψία και ο εκφυλισμός του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που στην πράξη στήριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με την ελπίδα της κοινωνίας και του ελληνικού λαού για την δημιουργία ενός προοδευτικού πόλου πλειοψηφικού που θα αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια. Κερδίσαμε σήμερα, θα κερδίσουμε και στον τελικό στόχο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία, με δομές, λειτουργίες, καταστατικό. Ένα καταστατικό που είναι το δικό μας σύνταγμα. Υπάρχει υψηλό αίσθημα ευθύνης σε όλα τα στελέχη και είμαστε βέβαιοι ότι με απόλυτη ομαλότητα και τήρηση των προβλέψεων του καταστατικού θα διεξαρτούν και οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Όπως ακριβώς έγινε και πριν από περίπου ένα χρόνο, όταν είχαμε την αλλαγή ηγεσίας των Αλεξιάδων. Ανοίγει λοιπόν η διαδικασία, η Κεντρική Επιτροπή σχεδόν ομόφωνα αποφάσισε να συγκληθεί εκ νέου σε δύο εβδομάδες από σήμερα για να αποφασίσει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας. Θα γίνει ένας ανοιχτός και δημοκρατικός διάλογος και δεν θα στερηθεί από την άσκηση των δικαιωμάτων κανένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας φίλος του ΣΥΡΙΖΑ. Σε τι συνέδριο πρέπει να πάει, μήνυμα κύριε Παπά? Ηρεμίας, ένα μήνυμα δημοκρατικού διαλόγου σε όλο τον προοδευτικό κόσμο, τον κόσμο που πληγώθηκε από τις τελευταίες εξελίξεις και θα πάνε όλα όπως προβλέπει το δημοκρατικό μας καταστατικό και η δημοκρατική μας πολιτική. Τι συνέδριο θα είναι αυτό, επικύρωση των συγκεκριτών? Θα είστε τώρα πάλι. Πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει τέτοια κουβέντα. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή ανέλαβα με την τοπική κεντρική επιτροπή να εκπροσωπήσω το κόμμα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Θα υπάρχει ο χρόνος για πλούσιο διάλογο. Κανένα τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Ευχαριστώ. Διαδικασία και ένα καθαρό αποτέλεσμα της συμφορίας στην Κεντρική Επιτροπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δρομολογεί τις διαδικασίες εκλογής νέου αρχηγού, καθώς υπερψηφίστηκε η μορφή κατά του Στέφανου Κασελάκη. Εγώ δήλωσα διαθεσιμότητα για την επόμενη μέρα, εξέφρασα ένα συνολικό προγραμματικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα μιας πολιτικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης μέρας, το οποίο ο στόχος είναι το ρίξιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Σε αυτή την ιστορία καλώ όλα τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ να συμβάλλουν, να προχωρήσουμε συντεταγμένα και προπαντός ενωτικά, χωρίς ακραίες εκφράσεις και σαν αυτά που ακούστηκαν τώρα στο τέλος, να προχωρήσουμε ενωτικά στις διαδικασίες της νέας εκλογής, να καταλήξουμε το πρόγραμμα και να προχωρήσουμε πλέον συντεταγμένα για αυτό που είναι ο κύριος στόχος, το ρίξιμο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπορεί να γίνει αυτό όμως, μετά από όσα ακούστηκαν αυτό το πρόγραμμα? Τι εννοείται, να ρίξουμε το Μητσοτάκη? Φυσικά. Και μπορεί να γίνει. Πάτε μαζί και ενωμένοι. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε μαζί. Η αριστερά ξέρει να κουβεντιάζει. Εγώ δήλωσα ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, και το επαναλαμβάνω και από εδώ, είτε εγώ πρόεδρος είτε χάσω, θα συνεχίσω να είμαι ΣΥΡΙΖΑ και να στηρίζω την προοπτική του κόμματος. Καλώ και όλους τους συνυποψηφίους μου να κάνουν το ίδιο και νομίζω ότι έτσι θα προχωρήσω. Πρέπει να είναι υποψήφιος ο κ. Κασελάκης? Αν το θέλει, γιατί όχι. Αν το θέλει, γιατί όχι. Okay, ευχαριστώ. Και εύχομαι ενωμένα στις διαδικασίες όπως προβλέπονται από το καταστατικό για την ανάδειξη νέου Προέδρου και το συνέδριο. Οι αναφορές του Προέδρου σε κουκούλες και κουκουλοφόρους προσβάλλουν βαθύτατα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και του Κόμματος, αλλά είναι και επικίνδυνες για τη δημοκρατία. Αγωνιζόμαστε για τη δημοκρατία.